Τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, αρχίζουμε την καινούργια σειρά μαθημάτων μας από την Έξοδο στη σελίδα 52. Σελίδα 52, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο και το βιβλίο Έξοδος. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ιών Ισραήλ των εισελθόντων εις την Αίγυπτον μετά του Ιακώβ, έκαστος μετά της οικογενείας αυτού εισήλθον, Ρουβίν, Σιμεών, Λεβί, Ιούδας, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Βενιαμίν, Δαν, Νεφθαλή, Γάδ και Ασύρ. Και πάσε η ψυχέ εξελθούς εκ του μυρού του Ιακώβ, σαν ψυχέ εβδομήκοντα, ο δε Ιωσήφ το ήδη εν Αιγύπτο. Ετελεύτησε δε ο Ιωσήφ και πάντες οι αδελφοί αυτού και πάσε η γενεά εκείνη και ευξήνθησαν οι Ισραήλ και επληθύνθησαν και πολυπλασιάστησαν και ενεδυναμώθησαν σφόδρα σφόδρα, ώστε ο τόπος εγέμισε από αυτόν. Εσηκώθη δε νέος βασιλεύς επί την Αίγυπτον, ώστις δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ, και είπε προς τον αλόν αυτού, «Ιδού ο λαός των ιών Ισραήλ είναι πολύ πλήθος και ισχυρότερος ημών. Έλθετε, ασοφιστόμεν κατά αυτόν, δια να μην πολλαπλασιαστώσει, και αν συμβεί πόλεμος ενωθώσει και ούτη μετά των εχθρών ημών, και πολεμήσω συν ημάς και αναχωρήσω συν εκ του τόπου». Κατέστησε λοιπόν επ' αυτούς επιστάτας των εργασιών, δια να καταθλίβω συν αυτούς με τα βάρη αυτών, και οκοδόμησαν εις τον Φαραώ πόλης αποθηκών, την Πιθόμ και τη Ραμεσή. Όσον όμως κατέθλιβον αυτούς, τόσο μάλλον επληθύνοντο και αυξάνοντο. Και οι Αιγύπτιοι απεστρέφοντο τους Ιούς Ισραήλ, και καταδυνάστευον οι Αιγύπτιοι τους Ιούς Ισραήλ αυστηρώς, και κατεπίκρανον την ζωήν αυτών δια της σκληράς δουλείας εις των πυλών και εις τας πλήνθους και εις πάσας τας εργασίας των παιδιάδων. Πάσα εργασία αυτών με τας οποίας κατεδυνάστευον αυτούς ήσαν αυστηρέ. Και λάλησεν ο βασιλεύς των Αιγυπτίων προς τα σμαίας των Εβραίων, εκ των οποίων η μία ονομάζεται Σεπφόρα και άλλη Φουά. Και είπεν, όταν με έβητε τας Εβραίας και είδητε αυτάς επί της γένας, εάν μεν είναι αρσενικόν θανατώνεται αυτό, εάν δεν είναι θηλυκόν τότε ας ζήσει. Εφοβήθησαν δε οι μέοι των Θεών, και δεν έκαμνον ως είπε προς αυτάς ο βασιλεύς της Αιγύπτου, αλλά άφηνον ζώντα τα αρσενικά. Καλέσας δε ο βασιλεύς της Αιγύπτου τα σμαίας, είπε προς αυτάς, «Διετί εκάμετε το πράγμα τούτο και αφήνετε ζώντα τα αρσενικά?» Και απεκλήθησαν οι μέοι προς τον Φαραών, ότι οι Εβραίοι δεν είναι ως οι γυναίκες της Αιγύπτου, διότι είναι εύρωστοι και γεννώσει πριν εισέλθω συν εις αυτά σε μέε. Ο δε Θεός ηγαθοποιεί τα σμαίας και επληθύνεται ο λαός και είναι δυναμούτο σφόδρα. Και επειδή οι μέοι εφοβούνται των Θεών, έκαμεν εις αυτάς οίκους. Ο δε Φαραώ προσέταξεν πάντα τον λαόν αυτού, λέγον, «Πάν αρσενικών το οποίον γεννηθεί εις των ποταμών ρίπτεται αυτό, πάν δε θηλυκών αφήνεται να ζει». Υπήγε δε άνθρωπος της εκ του οίκου Λεβί, και έλαβεν εις γυναίκα μία εκ των θυγατέρων Λεβί, και συνέλαβεν η γυνή και γέννησε νιών, ειδούσα δε αυτόν ότι το εύμορφος έκρυψεν αυτόν τρεις μήνας. Μη δυναμένη δε να κρύπτει αυτόν πλέον, έλαβε δι' αυτόν κυβότιον σπάρτινον και κατέχρισεν αυτόν με άσφαλτον και πίσα και αν ενέβαλε το πεδίον εις αυτό και έθεσεν εις το ελώδες μέρος παρά το χείλος του ποταμού. Η δε αδελφή αυτού παρεμόνευε μακρόθεν δια να δει ήδη το αποβυσσόμενον εις αυτό. Και κατέβη η θυχάτρη του Φαραώ δια να λουστεί εις των ποταμών, εδέ θεράπαινε αυτής περιεπάτων επί την όχθη του ποταμού. Και ότε είδε το κυβότιον εις το ελώδες μέρος, έστειλε την παιδίσκην αυτής και έλαβεν αυτό. Και ανοίξασα, βλέπει το παιδίον και ειδού τον ήπιον έκλαιε. Και ελυπήθη αυτό λέγουσα, εκ των παιδίων των Εβραίων είναι τούτο. Τότε είπεν η αδελφή αυτού προς τη θυγατέρα του Φαραώ, «Θέλεις να υπάγω να καλέσω εις σε γυναίκα θυλάζουσα εκ των Εβραίων δια να σε θυλάσει το παιδίον?» Και είπε προς αυτήν η θυγάτρη του Φαραώ, «Ήπαγε». Και πήγε το κοράσιον και κάλεσε τη μητέρα του παιδίου και είπε προς αυτήν η θυγάτρη του Φαραώ, «Λάβε το παιδίον τούτο
και θύλασόν μη αυτό, και εγώ θέλω σι δώσει τον μισθό σου. Έλαβε δε η γηνή το πεδίο και θύλαζεν αυτό. Και αφού εμεγάλωσε το πεδίο, έφερε αυτό προς τη γατέρα του Φαραώ και έγινε υιός αυτής και κάλεσε το όνομα αυτού Μωυσήν, λέγουσα ότι εκ του ύδατος έσυρα αυτό. Αμήν. Το έργο πια του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και του Ιωσήφ τελείωσε. Τώρα ξεκινάει νέο έργο που ο Θεός το είχε προφητεύσει και το είχε προετοιμάσει. Να μεταφερθεί δηλαδή ο λαός Ισραήλ, τα παιδιά του Ιακώβ πιο σωστά, η οικογένεια του Ιακώβ να μεταφερθεί στην Αίγυπτο. Μάλιστα με μεγάλη ευλογία, καθώς ευλόγησε τον Ιωσήφ εξαιτίας του Φαραώ, και να βρεθούν απομονωμένοι στη γη Γεσέν, μέσα σε ένα λαό ο οποίος θεωρούσε ευδέλιγμα τους Εβραίους, ώστε πραγματικά να μεγαλώσουν αγιασμένοι, ξεχωρισμένοι, αλλά και ευλογημένοι από το Θεό, για όσα χρόνια ο Θεός είχε επιτρέψει να μείνουν εκεί, μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ώστε ο Θεός με χείρα κρατέα, κατά την υπόσχεσή του προς τον Αβραάμ, και με ξυπλωμένο βραχίωνα, να βγάλει το λαό του πλέον, τον Ισραήλ, από τη γη της δουλείας του. Ο Απόστολος Παύλος, και θέλω να πάμε μαζί στην επιστολή προς Γαλάτας στη σελίδα 1030, στο κεφάλαιο γάμα και στο εδάφιο 16. Σελίδα λοιπόν 1030, γάμα κεφάλαιο 16 εδάφιο. Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελίε και προς το σπέρμα αυτού. Δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου, ως στο σπέρμα του Αβραάμ είναι ο Χριστός. Τούτο δε λέγω, ότι η Διαθήκη προκεκυρωμένη στον Χριστόν υπό του Θεού, ο μετά έτη 430 γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει, ώστε να καταργήσει την επαγγελία του Θεού, καθώς ο Θεός έδωσε επαγγελία στον Αβραάμ περί του σπέρματος, και μάλιστα με θόρκου, ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει για 430 χρόνια. 430 χρόνια από τη στιγμή που ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ και του είπε «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου». Και θέλω να δούμε, αδερφοί αγαπητοί, και τους χρόνους και τους καιρούς που ο Θεός προσδιορίσε για τον Αβραάμ και το σπέρμα του Αβραάμ, μέχρι να τον ελευθερώσει, αφού πέρασαν 430 χρόνια, και να του δώσει τον νόμο ο οποίος έπεται της επαγγελίας που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ για το σπέρμα του, και το σπέρμα είναι ο Χριστός. Πρώτα δηλαδή έδωσε ο Θεός επαγγελία για τον Χριστό και ύστερα έδωσε τον νόμο που προηγείται της εκπληρωθής της επαγγελίας που θα φέρει την αιώνια ζωή στους ανθρώπους. Ο Αβραάμ γεννήθηκε το 2000 περίπου π.Χ. και στα 100 χρόνια γέννησε τον Ισαάκ. Αλλά ο Θεός τον κράτησε στην Χαράν 25 χρόνια και στη Χαράν, συγγνώμη, τον κράτησε στην Χαράν 5 χρόνια και 75 χρονών τον απέστειλε στη γη Χαναάν. Και θέλω να δούμε τα χρόνια λίγο, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι οι Ισραηλίτες έμειναν στην Αίγυπτο 400 χρόνια, ενώ δεν έμειναν. 430 χρόνια είναι από τη στιγμή που ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ, δηλαδή ενώ ήταν 70 χρονών, πήγε στη Χαράν, έμεινε 5 χρόνια, και στα 75 του χρόνια πήγε στη γη Χαναάν. Στα 100 γέννησε τον Ισαάκ.
Άρα 70 χρόνια έχουν ξεκινήσει. Στα 108 χρόνια γέννησε τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ στα 60 χρόνια γέννησε τον Ιακώβ. 70 και 60, 130. Και ο Ιακώβ έμεινε 130 χρόνια στη γη Χανάν, 130 χρόνο πήγε στην Αίγυπτο, δηλαδή 260. 2000 μείον 260, το 1740 π.Χ. μεταφέρθηκε ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο και στην Αίγυπτο έμεινε 240 χρόνια. Όταν λοιπόν ο Θεός λέει 430 και μάλιστα αλλού 400, μιλάει στην πραγματικότητα από τότε 400 που γεννήθηκε ο Ισαάκ ή 430 από τότε που εξήλθε από την Ουρ των Χαλδαίων ο Αβραάμ. Περίπου λοιπόν 240 χρόνια έμεινε ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο. 75 ψυχές που ήταν η οικογένεια με τα 12 παιδιά του Ιακώβ εισήλθαν, 70 ψυχές συγγνώμη, εισήλθαν στη γη Χανάν. Στην Παλαιά Διαθήκη μιλάει για 400 χρόνια, αλλά είναι λάθος η μετάφραση. Αν δείτε το μασορητικό, λέει 400 χρόνια από τη στιγμή που βρέθηκε στο μασορητικό κείμενο, στο αρχαίο κείμενο, που ο Αβραάμ βρέθηκε στη γη Χανάν. Εν πάση περιπτώσει, 2000 χρόνια π.Χ. γεννήθηκε ο Αβραάμ, 1500 είναι ο Μωυσής, 100 χρόνια, στα 100 χρονών γεννήθηκε ο Ισαάκ, άρα 400 χρόνια είναι από τον Ισαάκ μέχρι τον Μωυσή. Ο Ισαάκ όμως έμεινε στη γη Χανάν, όπως και ο Ιακώβ. Ο Ισαάκ έμεινε όσα χρόνια έμεινε, το είπαμε να μην το ξαναπούμε. Σύνολο είναι 400 χρόνια από τη γέννηση του Ισαάκ και σύνολο είναι 430 από την έξοδο του Αβραάμ από την γη, από τη γη την Ουρ των Χαλδαίων. Σε αυτά τα χρόνια, τα 240 που έμεινε ο λαός Ισραήλ, 4 γενιές μάλιστα λέει, έμεινε ο Ισραήλ στην Αίγυπτο, ο Θεός ήταν μαζί του. Με αποτέλεσμα και αυτές είναι οι ενέργειες του Θεού, όταν ο Θεός είναι μαζί με κάποιον, με κάποιο λαό, με το λαό του, αυξήθηκαν, στη συνέχεια επληθύνθησαν, στη συνέχεια επολαπλασιάστησαν και στη συνέχεια ενεδυναμώθησαν σφόδρα-σφόδρα. Αυτό είναι το έργο του Θεού στο λαό του. Αυτό θέλει να κάνει ο Θεός, αυτό κάνει. Αυξάνονται, πληθύνονται, πολλαπλασιάζονται και είναι δυναμούντο. Αυτό έκανε και στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό έκανε και στην Καινή Διαθήκη ο Θεός. Μάλιστα έγιναν πολύ περισσότεροι από τους Αιγυπτίους. Μόνο ο στρατός που βγήκε από την Αίγυπτο ήταν περίπου 600.000, 603.000. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο, πολλοί λένε, μελετητές γραφής λένε ότι ήταν αρκετά εκατομμύρια ο λαός Ισραήλ όταν εξήλθαν από τη γη της Αιγύπτου. Τα πρώτα χρόνια ήταν σε απόλυτη ευλογία. Τα πρώτα χρόνια. Στη συνέχεια άρχισαν τα δύσκολα. Τους πήγε ένδοξα και κατάντησαν δούλοι. Και μάλιστα λέει η Γραφή ότι εσηκώθη ένας νέος βασιλιάς από την Αίγυπτο, ο οποίος δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ και φώναξε τους άρχοντές του και είπε: «Ο λαός Ισραήλ είναι πολύ πλήθος και ισχυρότερος ημών». Πολύ πλήθος και ισχυρότερος ημών. Γι' αυτό ελάτε να σοφιστούμε
για να μην πολλαπλασιαστούν άλλο, ώστε, προσέξτε το συμπέρασμα, εάν συμβεί πόλεμος θα ενωθούν με τους εχθρούς ημών, θα πολεμήσουν ημάς και εν τέλει θα αναχωρήσουν από του τόπου ημών. Αυτό που φοβότανε ο Φαραώ και οι Αιγύπτιοι ήταν μη φύγουν οι δούλοι. Ήταν αυτοί που έκαναν όλες τις δουλειές. Ήταν οι δούλοι των Αιγυπτίων. Αυτό που ήθελε ο Θεός ήταν να φύγουν. Και ο διάβολος το ήξερε. Και αυτό που ήθελε ο διάβολος και χρησιμοποιούσε τον Φαραώ είναι να μην φύγουν. Εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί, είναι ότι όταν ο Θεός υπόσχεται κάτι, ο διάβολος το ξέρει και αγωνίζεται να μην γίνει αυτό που θέλει ο Θεός με κάθε τρόπο. Και ο τρόπος τον οποίο χρησιμοποιεί ο διάβολος είναι η βία, η τρομοκρατία, η εχμαλωσία και η δουλεία. Γι' αυτό και τι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι οι άνθρωποι είναι δικαίως εχμαλωτισθέντες του διαβόλου. Εδώ όμως τώρα με το λαό Ισραήλ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχει υπόσχεση ο λαός Ισραήλ. Έχει υπόσχεση να φύγουν από τη γη της δουλείας. Το έχει πει καθαρά ο Θεός στον Αβραάμ. Το έχει πει στο ΙΕ κεφάλαιο, στη Γένεση, και αν θέλετε να το δούμε, στη σελίδα 12. Και είπε ο Κύριος, 13 εδάφιο, σελίδα 12, 13 εδάφιο, και είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ, έξευρε ότι το σπέρμα σου θέλει παρικήσει εν γη ουχή αυτών και θέλουσι δουλώσει αυτούς και θέλουσι καταθλίψει αυτούς 400 έτη. Εδώ λοιπόν είναι το λάθος. Τα 400 έτη αρχίζουν από τη γέννηση του Ισαάκ. Από τότε δηλαδή που αρχίζει το σχέδιο του Θεού. Το έθνος όμως εις το οποίο θέλουσιν εν τέλει δουλωθεί, εγώ θέλω κρίνει, μετά δε ταύτα θέλουσιν εξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Στο τέλος των 400 χρόνων, στο έθνος το οποίο θα δουλωθούν, εγώ θα το κρίνω το έθνος αυτού, και το κρίνε πολύ σκληρά ο Θεός με τις 10 πληγές αν θυμάστε. Και μετά τα αυτά θα εξέλθουν με μεγάλα υπάρχοντα. Σύ δε θέλεις απέλθει προς τους πατέρας σου εν ειρήνη, θέλεις εν ταφιαστεί, είπε στον Αβραάμ εν γύρα τι καλό, εν δε τη τετάρτη γενεά θέλουσι επιστρέψει εδώ, διότι ακόμη δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων. Ο διάβολος τώρα και ο Φαραώ, γιατί ο Φαραώ της Αιγύπτου είναι η προτύπωση του διαβόλου και η Αιγύπτη μέσα στο Λόγο του Θεού είναι η προτύπωση του κόσμου. Άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Άρχον των Αιγυπτίων είναι τον Φαραώ. Τι θέλει λοιπόν ο Φαραώ? Να μην πολλαπλασιαστεί ο λαός Ισραήλ. Τι θα κάνουμε για να μην πολλαπλασιαστεί ο λαός Ισραήλ? Θα τους βάλουμε πρώτα σε φοβερή δουλεία, σε μέριμνες, σε δουλειές. Και μάλιστα δουλειές σκληρές, και αυτό θα συμβαίνει αδερφοί και τις ίσχατες ημέρες. Επειδή ο Θεός θα πολλαπλασιάσει το λαό του, ο διάβολος αγωνίζεται να εχμαλωτήσει τους ανθρώπους σε δεσμά δουλείας. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Τα 2/3 και περισσότερο της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή είναι δούλοι. Δεν έχουν ούτε να φάνε ούτε να πιουν νερό. Και το 1/3 του πολιτισμένου, θα λέγαμε, κόσμου μπαίνουν ραγδαία σε καθεστώς δουλείας. Κάθε ελευθερία καταργείται και θα συνεχίζει να καταργείται. Αυτό είναι η δουλειά του διαβόλου, να καταργήσει εντελώς την ελευθερία του ανθρώπου. Αλλά αυτό είναι και
ο τρόπος που ο Θεός θα δοξαστεί, και θέλω να το δούμε λίγο πώς το περιγράφει στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει για τον Ρωμαίους είναι, νομίζω, όταν μιλάει για τον όταν μιλάει για τον Φαραώ, που του λέει ότι εσύ θα είσαι ο παντοδύναμος και εγώ θα σου δώσω δύναμη για να μην μπορεί κανείς να αντισταθεί σε σένα. Το δε λαό μου θα τον κάνω δούλο. Και γιατί όλα αυτά? Για να γνωρίσουν όλοι μέσα στην απόλυτη δύναμή σου και μέσα στην απόλυτη αδυναμία του λαού Ισραήλ, να γνωρίσουν όλοι τη δύναμή σου, τη δύναμή μου. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού είναι πάντοτε να φανεί η δύναμή του, και η δύναμή του φανερώνεται στην αδυναμία των ανθρώπων, στην απόλυτη αδυναμία των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, όταν είμαι αδύνατος τότε είμαι δυνατός. Ευαρεστείτε ο Θεός να αποκαλύπτεται μέσα στην αδυναμία μας η παντοδυναμία Του. Γι' αυτό τι θέλει ο Θεός? Και δυνατοί να είμαστε να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας γενόμενοι αδύναμοι για να δοξάζεται ο Θεός. Να μην χαιρόμαστε στη δύναμή μας, αλλά να ταπεινωνόμαστε για να γινόμαστε αδύναμοι, ομολογώντας ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εάν όμως στη δύναμή μας την φανερώνουμε, τότε αυτό λογίζεται υπερηφάνεια και ο Θεός αντιτάσσεται και αφαιρεί από μας τη δύναμη. Υπάρχει λοιπόν ο τρόπος να την αφαιρέσουμε εμείς. Πώς? Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να παρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Υπάρχει ο τρόπος να αφαιρέσουμε εμείς τη δύναμή μας από τη ζωή μας, απαρνούμενοι τον εαυτό μας, παίρνοντας το σταυρό μας και ακολουθώντας τον Χριστό, που είναι ο ευάρεστος τρόπος στο Θεό αλλά και καλός για μας. Υπάρχει όμως και ο τρόπος ο Θεός να σου αφαιρέσει τη δύναμη, επειδή είσαι παιδί του, επειδή σε αγαπάει. Να μείνεις αδύναμος για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού. Αυτό είναι λοιπόν στα χέρια μας. Ο Θεός μας το έχει δώσει στην επιλογή μας, να εκλέγουμε το τίμιο και να απορρίπτουμε το αχρίο. Ό,τι είναι σημαντικό, λέει ο Απόστολος Παύλος, στον κόσμο αυτό, ο Χριστός στον κόσμο αυτό, είναι ευθέλιγμα ενώπιον του Θεού. Μη καυχόμεθα. Είναι πολύ πολύ επικίνδυνη αυτή η καύχηση. Μη καυχόμεθα ότι κάτι έχουμε κάνει, και μπορεί πολλά να έχουμε κάνει. Αλλά ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Όταν καυχόμεθα, όταν χαιρόμεθα, όταν απολαμβάνουμε αυτά τα οποία κάνουμε, το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα μας τα αφαιρέσει. Το βέβαιο είναι, επειδή μας αγαπάει. Το βέβαιο είναι. Όταν όμως έχουμε καταφέρει πράγματα με τη βοήθεια του Θεού και απαρνούμεθα τον εαυτό μας, όπως ο Χριστός εκένωσε τον εαυτό του, όχι από τη θεότητά του, από τη δόξα του. Το αυτό φρόνημα φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, είναι και σε μας, να κενώσουμε τον εαυτό μας από οποιαδήποτε μορφή δόξης, και αν υπάρχει στη ζωή μας. Ποια μπορεί να είναι η δόξα μας? Επαγγελματική επιτυχία, οικονομική επιτυχία, οικογενειακή επιτυχία, επιτυχία των παιδιών μας, οποιαδήποτε μορφή επιτυχίας. Να κενώσουμε τον εαυτό μας από αυτή τη δόξα, απαρνούμενοι τον εαυτό μας. Πώς? Καυχόμενοι στον Χριστό. Ουχή εγώ, έλεγε ο Ιωσήφ, ο Κύριος. Εσύ είσαι που ερμηνεύεις εν ύπνια. Όχι εγώ, ο Κύριος. Γι' αυτό συνέχιζε να τον υψώνει ο Θεός, γιατί η ελπίδα του ήταν μόνο ο Χριστός. Όταν όμως αφήνουμε καύχηση
και κρυφή και φανερή. Γιατί υπάρχει καύχησης και φανερή. Κοιταγώ από μέσα μου. Βέβαια, κρυφή, υπάρχει όμως και καύχησης και φανερή. Κοιταγώ απ' έξω μου. Να καμαρώνεις. Αυτό έχει συνέπειες επώδυνες. Ο Θεός δεν μπορεί να σ' αφήσει να καυχέσαι στις ικανότητές σου, στην δουλειά σου, στην οικογένειά σου. Θα στα αφαιρέσει. Έχει τρόπους να τα αφαιρεί ο Θεός. Καλόν είναι εμείς να Του τα δώσουμε, ώστε απαρνούμενοι τον εαυτό μας, πώς καυχόμενοι στο Χριστό, καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε, τότε στην αδυναμία μας θα συνεχίζει να φαίνεται ο Θεός όλο και πιο δυνατός. Αναγνωρίζοντας ότι αυτά που έχουμε κατά χάριν μας τα δώσε, μας ελέησε ο Θεός, και αν δεν ταπεινωθούμε θα τα χάσουμε. Και αν υπάρχει ο φόβος του Θεού στην καρδιά μας, όπως θα δούμε παρακάτω, θα τα αυξάνει ο Θεός. Αφού λοιπόν προσπάθησε ο Φαραώ πραγματικά με βαριά δουλεία να λιγοστέψει το λαό Ισραήλ, αλλά ο Θεός τον ευλογούσε και πάλι αυξανόταν και μάλιστα τον σκληραγωγούσε, θα μπορούσα να πω, ο Θεός, τον εκπαίδευε ο Θεός μέσα από τη δουλεία αυτή το λαό Ισραήλ για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ταλαιπωρίες της Αιγύπτου για 40 χρόνια. Δεν τον καλόμαθε. Καλομαθημένοι δεν αντέχουνε. Οι εκπαιδευμένοι αντέχουνε. Τον εκπαίδευε μέσα από τη δουλεία ο Θεός το λαό Ισραήλ, γιατί είχε πολύ βάρος να σηκώσει στη συνέχεια. Όταν λοιπόν διεπίστωσε ότι με τη δουλεία δεν κατάφερνε τίποτα, αντιθέτως ευλογούμενος ο λαός Ισραήλ επολαπλασιαζόταν, τότε σκέφτηκε ένα κόλπο, μια πονηριά. Φώναξε τις μέες των Εβραίων, τις μαμές, τις μέες των Εβραίων, και τους έδωσε εντολή, και η εντολή του Φαραώ είναι πάντα με πίστα αποδοσία. Όταν γεννάνε οι Εβραίες, αρσενικό να το σκοτώνουν, και όταν γεννάνε θηλυκό να το κρατάνε. Όμως εδώ συνέβη κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Οι μέες είχαν την εντολή του Φαραώ, είχαν έργο που, μπορούσαν να κάνουν, αλλά είχαν και κάτι που δεν έδωσε ο Θεός στην καρδιά τους, φόβο Θεού. Και ο φόβος του Θεού φέρνει, και εδώ να το προσέξουμε λίγο, τις μέες να αρνηθούν τις διαταγές του Φαραώ. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού λέει να πειθόμεθα στις αρχές και στις εξουσίες. Εδώ όμως ο φόβος του Θεού οδηγεί τις μέρες αυτές να μην πείθονται στη διαταγή του Φαραώ και τους οδηγεί στο να κάνουν το θέλημά του. Ο φόβος του Θεού έχει πολύ ωραία αποτελέσματα. Και θα τα δούμε. Λέει η Γραφή, οι δύο μέες, η μία ονομαζόταν Σεφόρα και Φουά, όταν έκαναν τη δουλειά τους φοβήθηκαν το Θεό και δεν υπάκουσαν στο Φαραώ και άφηναν τα παιδιά να ζουν. Ο Φαραώ το κατάλαβε και τους φώναξε και βρήκαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία. Είναι εύρωστες οι Εβραίες και πριν μας φωνάξουν έχουν γεννήσει. Και εμείς δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα γιατί έχουν γεννήσει. Αυτό μπορεί να ήταν και αλήθεια αφού ο Θεός ήταν μαζί τους. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός αγαθοποίησε τις μέες επληθύνοντο, ο λαός επληθύνετο και ενδυναμούτο, επειδή με φοβούνται τον Θεόν και έκαμεν εις αυτάς οίκους ο Θεός. Τους έδωσε οίκους και τις ευλόγησε. Ευλόγησε τη ζωή τους, τις οικογένειές τους, τα σπίτια τους.
Ο φόβος του Θεού που οδήγησε τις ΜΕΕΣ να παραβούν την εντολή του Φαραώ με κίνδυνο της ζωής τους, έφερε μια ιδιαίτερη ευλογία στις ΜΕΕΣ. Τους ευλόγησε τις οικογένειες. Εάν θέλεις να ευλογηθεί η οικογένειά σου, να ζητάς από το Θεό να σου αυξάνει το φόβο του στην καρδιά, που θα σε οδηγεί σε παράτολμες ενέργειες, σε επικίνδυνες ενέργειες. Θα σε οδηγεί έξω από την ανθρώπινη λογική, πέρα από το ανθρώπινο. Ποιος θα ήταν αυτός, ποιες είναι αυτές οι γυναίκες που δεν φοβήθηκαν τον Φαραώ? Ξέρετε τι θα πει Φαραώ τότε? Έκοβε κεφάλια. Πώς έφτασαν στο σημείο, δύο συγχώρεσέ με Θεέ μου, γυναικούλες, να κάνουν ένα τόσο ωραίο έργο Θεού? Φοβήθηκαν το Θεό. Ο φόβος του Θεού είναι κάτι πολύ σημαντικό όταν έχει να κάνει με το θέλημα του Θεού. Φοβάμαι το Θεό και δε φοβάμαι το Φαραώ. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Δε φοβάμαι την εξουσία των ανθρώπων, την εξουσία του διαβόλου. Δε φοβάμαι κανέναν άνθρωπο, όποιος και να είναι αυτός. Γιατί φοβάμαι το Θεό. Να το πω και διαφορετικά. Δεν λογαριάζω κανέναν άνθρωπο τι μου λέει, όποιος και να είναι. Γιατί φοβάμαι το Θεό, και επειδή φοβάμαι το Θεό θα κάνω το θέλημά Του. Είναι το μυστικό των ευλογημένων οικογενειών. Δεν φοβάται αφεντικό, δεν φοβάται δουλειά, δεν φοβάται γείτονες, δεν φοβάται. Δεν φοβάται γυναίκα τον άντρα της. Αλλά μένει στο θέλημα του Θεού. Μα θα σε δίνει ο άντρας σου. Θα σε δέρνει ο άντρας σου και ο Θεός θα ευλογεί την οικογένειά σου. Θα ευλογεί τα παιδιά σου. Θα σου χαρίσει οίκο. Δεν φοβάμαι τη γυναίκα μου, η οποία τι μου λέει? Μου λέει πράγματα που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Μου λέει, με κουτσομπολεύει, μου κατακρίνει, δεν τη φοβάμαι τη γυναίκα μου. Μα θα έχω γκρίνια, θα έχω φασαρία, μα δεν φοβάμαι τη γυναίκα μου. Γιατί? Γιατί φοβάμαι το Θεό. Τι θα κάνει ο Θεός? Θα ευλογήσει τον οίκον σου. Θα σου χαρίσει οίκο. Ο άνθρωπος που φοβάται ανθρώπους πιο πολύ από ό,τι φοβάται το Θεό δεν έχει οίκο. Και να έχει, θα έχει πρόβλημα. Εάν θέλεις, και αν θέλουμε, που θέλουμε να ευλογείται ο οίκος μας, τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Πίστεψε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Πίστεψε. Τι θα πει πιστεύω? Πιστεύω στο Θεό και φοβάμαι το Θεό. Πιστεύω στο Θεό και εμπιστεύομαι το Θεό. Στις γυναίκες λοιπόν αυτές τις δύο, και ξαναλέω προσδροπή μου, τις γυναικούλες, τις ασήμαντες, δύο μαμές, επειδή πήραν αυτή τη θέση που τους οδήγησε ο φόβος του Θεού, ο Θεός ευαρεστήθηκε πολύ. Τις ευλόγησε, τους χάρισε οίκους, λέει. Εβραίες ήτανε. Τους χάρισε οίκους, ευλόγησε πολλά παιδιά. Μεγάλο σπίτι, μεγάλη ευλογία. Γιατί? Γιατί δεν φοβήθηκαν το Φαραώ. Ποιος δεν θα φοβόταν το Φαραώ από μας? Πώς το βάζει με το Φαραώ? Όλος ο λαός Ισραήλ σε λίγο το φοβήθηκε. Αυτές οι δυο δεν φοβήθηκαν το Φαραώ, γιατί φοβήθηκαν το Θεό. Κάνε μας έτσι, Θεέ μου, να μην φοβόμαστε ανθρώπους, να μην λογαριάζουμε τι λένε οι άνθρωποι, να μην λογαριάζουμε τι κάνουν οι άνθρωποι. Εμείς να λογαριάζουμε τι λέει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός.
Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί είμαστε άνθρωποι αδύναμοι. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, περπάντα και σφότρα διεφθαρμένη. Γιατί δηλιάζουμε, γιατί φοβόμαστε, γιατί συναισθηματικά ακόμη οδηγούμεθα χωρίς φόβο Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο φόβος του Θεού πάντοτε οδηγεί τον άνθρωπο στην εκπλήρωση του Λόγου του Θεού και εν τέλει στην ευλογία του Θεού. Ο Φαραώ είδε και απόειδε, ούτε με τη δουλεία, ούτε με τις μέες δεν κατάφερε να υποτάξει και να λιγοστέψει το λαό Ισραήλ που αύξανε και ευλογήτο. Και τότε έδωσε εντολή σ' όλους τους Αιγυπτίους, όποιο μωρό γεννιέται να το πετάτε στον ήλιο να πνίγεται. Απόφαση τραγική. Γυρίζεται παντού. Μήπως τους είχε δώσει και αμοιβή. Φοβερή αμοιβή. Πως δίνουν αμοιβές για να σκοτώσουν τους λύκους παλιά, να μην τους τρώνε τα πρόβατα. Ποιος φέρει κεφάλι λύκο θα πάρει τόσα. Εδώ τι είπε αυτός ο άνθρωπος, να το προσέξουμε λίγο, αδερφοί. Όποιος σκοτώνει, όποιος βλέπει ένα μωρό να γεννιέται Εβραίων, να το σκοτώνει, να το πνίγει στον ήλο. Ποιος θα τους βοηθήσει? Έφτασε σε απόλυτη αδυναμία ο λαός Ισραήλ. Τελειώσαμε. Από πού να φυλαχτούμε? Από αυτόν, από αυτόν. Σκεφτείτε ότι υπήρχαν εργοδιώκτες, υπήρχαν γείτονες, υπήρχαν Ισραήλ, Αιγύπτιοι που είχαν πιστεί ότι ο κίνδυνος ο μεγάλος των Αιγυπτίων είναι οι Ισραηλίτες. Τώρα που έφτασε στην απόλυτη αδυναμία ο λαός Ισραήλ, τώρα θα ενεργήσει ο Θεός. Και πώς θα ενεργήσει ο Θεός? Με ανθρώπους. Βρίσκει λοιπόν ένα εκ της οικογενείας του Λεβί και βρίσκει και μία γυναίκα πάλι εκ της οικογενείας του Λεβί και γέννησαν ένα μωρό που λέει ο Απόστολος, που λέει ο Στέφανος ότι είχε θείον κάλος. Και αυτό το θείον κάλος τους οδήγησε να το κρύψουν με κίνδυνο της ζωής τους. Δεν μπορούσαν όμως να το κρύψουν για πολύ. Θα το έπαιρναν οι Αιγύπτιοι και θα το ρίχνανε στον ήλο. Τρεις μήνες κατάφεραν. Και μάλιστα λέει η Γραφή, διαπίστεως οι γονείς, βλέποντας το θείον κάλος, φύλαξαν το Μωυσή, το βρέφος, τρεις μήνες. Τα κατάφεραν τρεις μήνες. Δεν μπορούσαν. Καταλαβαίνετε πόσα μωρά θα είχαν σφάξει. Θα είχαν, συγγνώμη, πετάξει στον ήλο. Τραγικές οι καταστάσεις. Και τότε πήρε μια καλή απόφαση, πήρε ένα πανέρι, το άλυψε με πίσα, το βάλε μέσα και το άφησε στον ήλο, περιμένοντας, διαπίστεως, περιμένοντας να δει τι θα κάνει ο Θεός. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι αυτό που κάνουμε. Αφιερώνουμε το παιδί μας στον Κύριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όταν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, θα το αφιερώσουμε στο Θεό. Και αυτό σας το προτρέπω. Όταν βλέπετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι με το παιδί, πάρε τη γυναίκα σου, πάρε τον άντρα σου, γονατίστε, προσευχηθείτε και πες, Κύριε, το αφιερώνω σε σένα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Το αφιερώνω σε σένα τώρα. Ό,τι και να είναι αυτό, όποια δυσκολία και αν αντιμετωπίζεις με το παιδί, από αρρώστια μέχρι αποστασία, εκεί που εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, όταν το αφιερώσεις στο Θεό με εμπιστοσύνη και με ελπίδα, τότε θα δεις τι θα κάνει ο Θεός. Το άφησε στον ήλο. Η αδελφή του, η μεγάλη Μαριά,
παρακολουθούσε να δει τι θα συμβεί. Τι θα γίνει τώρα, κάτι θα γίνει, τι θα γίνει. Κάτι θα γίνει, τι θα γίνει. Πού να περάσει από το μυαλό τους αυτό το οποίο είχε έτοιμο ο Θεός να κάνει. Τι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Κάτι θα κάνει ο Θεός, τι θα κάνει, κάτι θα κάνει. Μπορεί, τα πάντα δύναται. Ξέρετε τι θα κάνει, το παιδί αυτό θα το κάνει γιο της θυγατέρας του Φαραώ, γιατί, για να αποκτήσει όλη τη σοφία της Αιγύπτου. Και αφού αποκτήσει όλη τη σοφία της Αιγύπτου, τότε θα τον στείλει για άλλα 40 χρόνια δούλο στη γη Μαδιάν. Σοφός αλλά δούλος. Και πάλι τονίζω, μπορείς να είσαι σοφός, μείνε δούλος. Εάν δεν γίνεις, θα σε κάνει ο Θεός. Πήγε η Μαριάμ, παρακολουθούσε από μακριά το βρέφος και τώρα αρχίζουν οι συγκυρίες, οι συμπτώσεις. Εκείνη την ημέρα που τ' άφησε, εκείνη την ημέρα, σε εκείνο το μέρος, πήγε να κάνει μπάνιο η κόρη του Φαραώ. Και μάλιστα είχε πάει σε ελώδες μέρος και το είδε. Και έστειλε μια κοπέλα και λέει, πήγαινε μια παιδίσκη δική της, μια δούλη, πάρ' το κοντά σου. Και το πήρε. Και τώρα η Μαριά τρέχει. Τι ωραίο, πώς εργάζεται ο Θεός. Έχει σχέδιο που ούτε η Μαριά, ούτε η Ιωχαβέδη, η μητέρα του Μωυσή, ούτε ο πατέρας του Μωυσή, κανείς δεν τα ξέρει. Μόνο ο Θεός προγραμματίζει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, αξίζει τον κόπο να ελπίζουμε στο Θεό. Έχει ωραία σχέδια. Αρκεί διαπίστωρος να τα αφιερώνεις όλα στο Θεό. Να τον εμπιστεύεσαι και να τα αφιερώνεις. Κύριε, σε σένα το αφιερώνω. Ποιο, το πρόβλημα με τη γυναίκα μου, το πρόβλημα με τον άντρα μου, το πρόβλημα με τα παιδιά μου, το πρόβλημα της εκκλησίας. Πατέρα, σε σένα το αφιερώνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είμαι αδύναμος. Να δεις τι θα κάνει ο Θεός. Αλλά με φόβο Θεού. Με φόβο Θεού. Δηλαδή στο Θεός πως θα αυξήσει και πως θα ευλογήσει. Πηγαίνει λοιπόν η Εβραία και λέει, θέλετε να σας το βρω μια Εβραία που να θυλάζει το μωρό. Βρήκε τη λύση. Γιατί η θυγατέρα του Φαραώ τι θα είπε. Τώρα ποιος θα, πώς το, με τριών μηνών, πώς θα, τι θα κάνω. Και λέει, βέβαια, βέβαια. Και πάει και φέρνει η Μαριά τη μητέρα του Μωυσή, τη μητέρα της. Και της λέει τώρα, χωρίς να ξέρει τι κάνει, πάρ' το και θα σε πληρώσω, θύλασέ το και όταν το αποθυλάσεις, φέρ' το μου. Σκεφτείτε τώρα την Ιωχαβέδ, τη μητέρα του Μωυσή, τι χαρά. Τι χαρά, τι τύχη για το παιδί. Πόσο τυχερό παιδί. Αδερφοί, δεν υπάρχει τύχη. Εύνοια Θεού. Χάρις Θεού, έλεος Θεού, θείον καλός. Και αφού το θύλασε, της το πήγε. Από εδώ και πέρα τώρα δημιουργείται ο Μωυσής, του έδωσε όνομα η μητέρα του Φαραώ, η κόρη του Φαραώ, τον έβγαλε ανηρμένο εκ του ποταμού. Άλλοι λένε ότι Μωυσής σημαίνει υιός παιδίων, άλλοι λένε ότι είναι ανηρμένος. Ό,τι να ναι μας νοιάζει, τι είναι, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τώρα πια το σχέδιο του Θεού μπήκε σε εφαρμογή, αυτό που προκαταβολής κόσμου είχε προετοιμασμένο ο Θεός για το λαό Ισραήλ. Την έξοδο των Ισραηλιτών. Και αδερφοί αγαπητοί, η έξοδος των Ισραηλιτών για μας έχει δύο μηνύματα. Μας βγάζει από τον κόσμο με την αναγέννηση και θα γίνει και η οριστική έξοδός μας του λαού του Θεού με την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι έτοιμοι. Όλα είναι έτοιμα. Όλα.
Σχέδιο Θεού προκαταβολής κόσμου μας εξέλεξε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός, για να είμαστε Άγιοι δια της αγάπης. Προκαταβολής κόσμου έχει προγραμματίσει ο Θεός, ο Πατέρας, τη μέρα και την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Προκαταβολής κόσμου ο Θεός έχει προγνωρισμένους όλους τους ανθρώπους. Πολλοί και εκλειμμένοι, λίγοι εκλεκτοί, όλους τους εκλεκτούς. Προκαταβολής κόσμου. Εμείς πώς περπατάμε? Δια της πίστεως. Δηλαδή ταπεινά, δηλαδή με φόβο Θεού, δηλαδή ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Αμήν.